Καλησπέρα σε όλες και όλους. Το νομοσχέδιο της φορολιστίας για μας δεν ήρθε σαν κεραυνό σε νεθρία. Αποτελεί ένα νέο σοβαρό βήμα κλιμάκωσης της επίθεσης διαρκείας στα δικαιώματα μισθωτών και αυταπασχολούμενων επιστημόνων. Έχουν προηγηθεί δύο δεκαετίες επίθεσης που επέβαλαν τον μπλοκάκι στους μισθωτούς επιστήμονες, δηλαδή τη δουλειά χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με ατελείωτα ωράρια, χωρί υπερορίε, χωρί άδειε για ανάπαυση, αλλά και χωρί άδειε για την εγκυμοσύνη και τη λοχεία, πληρώνοντα οι ίδιοι οι μισθωτοί τι δικέ του ασφαλιστικέ εισφορέ. Έχει προηγηθεί το ασφαλιστικό κατρούγκαλου, που εκτόξεσε τι εισφορέ και μείωσε τι συντάξει, ενώ νομιμοποίησε τον μπλοκάκι, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε προκλητικά να ισχυρίζεται ότι έτσι ρυθμίζει την αγορά εργασία. Σήμερα, από την επίθεση στο φορολογικό, χτυπιέται και μεγάλη μερίδα μισθωτών επιστημόνων με τον μπλοκάκι. Εκείνοι που έχουν πάνω από ένα κύριο εργοδότη ή υποχρεώνονται να εργάζονται ταυτόχρονα ως αυταπασχολούμενοι για να συμπληρώνουν το χαμηλό τους μισθό. Αλλά και εκείνοι που η εργοδοσία τους υποχρεώνει να πληρώνονται από διαφορετικές εταιρείε, διαφορετικά αφημοί δηλαδή, ή διαφορετικά έργα του ομίλου, προκειμένου να φοροαποφεύγουν οι όμιλοι με πάση νομιμότητα. Στο θολό τοπίο της φορολογίας δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι στην επόμενη φάση θα αποφύγουν τη φορολιστία οι υπόλοιποι επιστήμονες μισθωτοί με τον μπλοκάκι, που σήμερα ακόμα φορολογούνται ως μισθωτοί, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι στις διακηρύξεις της κυβέρνησης είναι και το νέο ασφαλιστικό που έρχεται δεν υπάρχει καμία εγγύηση ακριβώς γιατί το σύνολο των προηγούμενων, των σημερινών και των επερχόμενων ρυθμίσεων έχουν ένα κοινό στόχο. Αφενός τα ματωμένα πλεονάσματα που χρηματοδοτούν τους ομίλους, αφετέρου να συγκεντρώσουν τη μερίδα του λέοντος του τζίρου των επιστημονικών κλάδων στις μεγάλες εταιρείε Εκεί στοχεύουν άλλωστε και οι ρυθμίσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απελευθέρωση του επαγγέλματο, που ισοπεδώνουν τα πτυχία στο επίπεδο πιστοποιητικών ιδιωτικού κολεγίου για να εξασφαλίζουν φτηνή επιστημονική εργατική δύναμη για του ομίλου. Άλλωστε, το σημερινό φορολογικό νομοσχέδιο, όπως αναφέρθηκε εισηγητικά και από το Γενικό Γραμματέα, ενισχύει ξανά τους μετόχους των ομίλων με νέες φοροελαφρύνσεις στη συγκέντρωση κεφαλαίου και τις αγοραπολισίες μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Σήμερα για μας έχει ιδιαίτερη σημασία η συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Επιστημόνων για να ξεπεράσουμε τις ηγεσίε των επιμελητηρίων που δεν μας εκπροσωπούν. Αντίθετα, βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του εχθρικού κράτους και των μεγάλων εταιριών, υπονομεύοντας διαρκώς τους αγώνες μας. Για να έχει συνέχεια διάρκεια και προοπτική κλιμάκωση ο κοινό αγώνα μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, χωρίς καμιά αναμονή για μικροβελτιώσεις. Με ριζοσπαστικού στόχου, όπω η διεκδίκηση υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσει και για τους μισθωτού με τον μπλοκάκι, και με στόχο την κατάργηση της εργασία με το δελτίο παροχή υπηρεσιών, του κοινού στόχου με του αυταπασχολούμενου για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, για διαγραφή των χρεών τη κρίση, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και αυξήσει στι συντάξει. Μισθωτοί και αυταπασχολούμενοι μπορούμε να σταματήσουμε τη νέα επίθεση, όλοι στη μάχη για να υπερασπιστούμε τη δουλειά, τη ζωή και το μέλλον μας.